Λοιπόν, φίλε και φίλοι, εντό λίγων λεπτών, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ζωντανού, είμαστε εδώ για τη δεύτερη ζωντανή εκπομπή για προς το βράδυ, βράδυ καθημερινή, βράδυ πέμπτη. Και ευχαριστώ πολύ όλου σα που συντονίζεστε για μια ακόμη φορά πολυπληθέ κρατήριο με τιμά που είστε εδώ, φίλε και φίλοι. Ευχαριστώ πολύ όλου σας από την Ελλάδα. Σαν ένα ισοσκελή σταυρό, όπω λέμε, από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη και από την περιοχή του Ιωνίου μέχρι την Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ όλου σα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που δεχόμε καθημερινά, επιστολέ, γράμματα. Μηνύματα ηλεκτρονικά στα μέσα δικτύωση, στι ομάδε και όλου εσά που είστε στο εξωτερικό. Μα βλέπει κόσμο από την Αμερική, την Κίνα, την Αφρική, τη Βόρεια Ευρώπη, τη Ρωσία, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Λατινική Αμερική, το Μεξικό. Μου έχουν στείλει μηνύματα ναυτικοί που είναι στον Ειρηνικό και στον ελληνικό. πιλότοι. Τι να πω, ε, πραγματικά αυτό με συγκινεί και με τιμά, γιατί καταδεικνύει ότι η προσπάθεια αυτή που κάνουμε από το 2011, έτσι, αυτή την τρέλα έχουμε εμεί να πούμε κάποια πράγματα που να έχουν ουσία για τον Έλληνα, υπάρχει κόσμος που διψάει γι' αυτό. Δεν είναι όλοι χαϊβανιασμένοι. Και αυτό είναι μια ελπίδα. και όσο μπορούμε και αντέχουμε, γιατί μα αρέσει αυτό που κάνουμε, θα το κάνουμε, όχι για κανένα άλλο λόγο. Ούτε προσπαθούμε να πείσουμε κανέναν, ούτε να πιστέψουν κάποιοι ή όλοι ότι εμεί έχουμε δίκιο. Μόνο μέσω τη έρευνα, όσο μπορούμε να κάνουμε αυτή την έρευνα, μέσα από στοιχεία. Είναι καθαρά μια δημοσιογραφική έρευνα. Δεν είναι πιστεύω, δεν πιστεύω και σαν τις γιαγιάδες, ξέρω εγώ, σκά, χουριό, που καλή ώρα του, αλλά το να σου πω. Εδώ είναι, υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τις περίεργες φωτογραφίες αστέρων στην Ελλάδα τραγουδιστών, ηθοποιών που κάνουν τον ένα οφθαλμό, το μάτι των Ιλουμινάτι Για βίντεο κλίπ που έχουν κυκλοφορήσει χρόνια τώρα, βγήκαν και πρόσφατα μερικά, που έχουν πάει σε διεθνεί διαγωνισμού, σε ευρωπαϊκού διαγωνισμού, που έχουν μέσα αντιχριστιανικού στίχους. Είναι γεγονό ότι υπάρχει ένα κατεστημένο που ελέγχει και την Ελλάδα του Ιλουμινατισμού και τη Μασονία στα μεγάλα επίπεδα. Των πολύ λεφτάδων, α πούμε. Αλλά σα είπα, οι περισσότεροι εκ των καλλιτεχνών στην Ελλάδα μην νομίζουν ότι ξέρουν τι κάνουν. Του λένε, κάνουν αυτό για το πρόμο ή για το βίντεο κλειπ, και αυτοί το κάνουν γιατί εντάξει είναι σε ένα star system και δεν την ψάχνουν κιόλα γιατί το κάνουν και τι έγινε λένε. Είναι και μόδα δηλαδή. Υπάρχουν όμως σίγουρα κάποιοι που ξέρουν γιατί το κάνουν και άλλοι στο παρασκήνιο που τους λένε να το κάνουν γιατί εκείνοι ακόμη περισσότερο ξέρουν γιατί πρέπει να το κάνουν αυτοί που τους λένε να το κάνουν. Μια μεγάλη κουβέντα. Τώρα, δείξαμε πριν και ακούστε, έχουμε το Γιάννη του Κουντούρη τώρα και έχουμε κάπως καιρό να το πούμε το Γιάννη γιατί έτρεχα και εγώ είχα πολλή δουλειά. Ο Γιάννης του Κουντούρης πάντα έχει εντυπωσιακή έρευνα. Λοιπόν, δείξαμε αυτή τη φωτογραφία με τον Παύλο, τον πρίγκιπα και τον Σόλτ με το κάλυμα. Εντάξει, οι άνθρωποι μάλλον κάποιο τραυματισμό καλά να είναι, είχαν κάποια εγχείρηση. Αλλά και ο Μιτσοτάκη εμφανίστηκε με ένα μαυρισμένο μάτι. ο άνθρωπο μπορεί να ξύφθηκε, μπορεί να του τζιμψικά κουνούπι. Δεν μπορεί λόγο συμπέρασμα ότι είναι κάτι περίεργο. Όμω ο Γιάννη έχει να μα πει, έτσι, πριν πάμε στο θέμα με το παρασκήνιο για τον Ερντογάν, κάποια πραγματάκια για αυτά εδώ. Λοιπόν, Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη, και σε όλου του φίλου μα ακροατέ. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, Ο Παύλο, ο, ο πρίγκιπα, ε, βγήκε σε γνωστό μέσο στην Ελλάδα και έλεγε κιόλα ότι τον ρώτησαν γι' αυτό με το μάτι τι. Ναι, αυτό το θέμα το πρώτο φίξαμε εμεί στο site μα, GreekNewsOnDemand.com, στα ελληνικά, είμαστε ελληνικά, τώρα, ε, πριν από τρει μέρε. Ε, και ευχαριστώ όλου του φίλου μου στο Facebook που με βοήθησαν. Uh, παρέχοντα μου δηλαδή φωτογραφίε για όλα αυτά. Uh, και αυτό το άρθρο έχει προκαλέσει σάλο παντού, αλλά όταν το βγάλαμε, uh, το κάνουμε με βάση μια ανάρτηση τη γυναίκα τη συζύγου του πρώην πρίγκιπο τη ολάδος Παύλου, τη κυρία Μαρή Σαντάλ η οποία α, στο post τη στην ανάρτησή της, αναφέρεται, ναι μεν, αναφέρεται στο περίεργο νέο look, όπως το βάπτισε η ίδια του άντρα τη. αλλά πουθενά στο post τη δεν είπε ότι υποβλήθηκε αυτός για χείριση, για κάποιο λόγο. Πουθενά. Mm -hmm. Και αυτό είναι σύμφωνα με το site ειρηνικά.gr. Και όμως σήμερα, τι μαθαίνω, τι μαθαίνω, μαθαίνω από τα παραπολιτικά, ένα πρώτο σελ, από ένα πρωτοσελίδο του την εξή περίεργη είδηση. «Παύλος, η ανάρτηση μετά την χειρουργία επέμβαση στο μάτι. Δεν επιτρέπεται να ταξιδέψω για κάποιο διάστημα, λέει ο πρώην πρίγκιπα. Και λέει ότι είχε υποβληθεί για κάποια επιχείρηση, κτλ. Ενώ στο αρχικό πώ τη γυναίκα του αυτό δεν αναφέρεται πουθενά. Μήπω λέω, μήπω το αρχικό μα άρθρο πάνω σε αυτό το θέμα προκάλεσε τόσο πολύ σάλο, ώστε αναγκάστηκε ο ίδιο να εξηγηθεί γι' αυτό, δίνοντα δηλαδή στον κόσμο μια δικαιολογία. Ερωτηματικό. Α, και όμω δεν σταματάμε εδώ, διότι στο άρθρο μου αναφέρομαι και στον αδελφό του. Uh, ο οποίο uh, εμφανίστηκε τελευταίο σε μια μασόνική στοά, σε μια μασόνική συγκέντρωση. Ο πρίγκιπα Νικόλας φωτογραφήθηκε με μασόνου τη Αρχανών στην Αθηναϊκή Λέσχη. τα λοιπά. Εσεί μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο, είναι στο site μου, greeknewsondement.com. Uh, και εδώ τίθεται το εξή ερώτημα. Μήπω, λέω, μήπω και οι δύο είναι μασόνοι και δεν μα το λένε. Και το λέω αυτό διότι τελευταίω υπάρχουν αρκετοί α, μεγάλοι σημαίνοντα, α πούμε, πολιτικοί, οι οποίοι εμφανίζονται τελευταίω κάνοντα του συμβολισμού του των μασόνων, και φορώντα στο όνομα ένα περίεργο έμπλασο. Μοιάζει με του πειρατέ κτλ. εδώ βλέπουμε τον πρίγκι Πανικόλαο με μασόνου τη Αχαρνών στην Αθηναϊκή Λέσχη. Είναι φωτογραφία που μα είπε. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Uh, έτσι ακριβώς. Uh, αλλά το θέμα εδώ είναι ότι γιατί, εκτός από τον Παύλο uh, και τον αδερφό γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλα ονόματα εκεί έξω, οι οποίοι εμφανίζονται να όχι μόνο να ανακαλύπτουν το ένα μάτι δημοσίω, στις δημόσιες εμφανίσεις του, αλλά και uh, να εμφανίζονται uh, με μάτι μολοπισμένο μελανό και τα λοιπά. Γιατί το κάνουν αυτό. Διότι δεν είναι μόνο ο Παύλος και ο Μητσοτάκης. Υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν αυτό. Και αυτό το βλέπω mm. συνέχεια στι στις μορφές social media ναι. και αλλά, τα αλλά, λοιπά. Αλλά τόσα, α... τόσα, χρόνια που κάνουμε εκπομπές και με σένα Γιάννη και με τους Ράσια δεν έχουμε δείξει και πώ καλλιτέχνε. Κυρίω εκεί στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα και παγκοσμίω που κάνουν συνέχεια αυτό το σύμβολο είτε με το μάτι και τα τρία εξάρια, είτε με το που κλείνουν το ένα μάτι και αφήνουν το άλλο. Ναι, εγώ βλέπω, έχω δει στο facebook και άλλο, δηλαδή ο παραδημοσάρι, ο ο Γερμανό, δηλαδή, πρωθυπουργό, καγκελάριο. Και αυτό έχει εμφανιστεί με το ένα μάτι του καλυμμένο και μοιάζει με πειρατή. Με πει, πειρατή. Φαίνεται σαν πειρατή κτλ. λοιπά mm. Γιατί άραγε. και α, νομίζω ότι η απάντηση είναι ολοφάνερη και απλά εμεί πρέπει δηλαδή, να ανοίξουμε Uh, ανοιχτά τα μάτια μας για να δούμε τελικά τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι ορκίζουν uh, πίστη στον πανόπτη οφθαλμό της Μαζονής και το κάνουν με έμεσο τρόπο. Δεν το κάνουν ας πούμε εύθαρσος, ούτε πρόκειται να το παραδεχτούν αυτό. Αλλά όσον αφορά τον uh, Μητσοτάκη, uh, όταν εξελέγει uh, για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδος, το Ιουνιούλιο, Ιούλιο του 2019, εγώ ήμουν ο πρώτο δημοσιογράφο που είχα σκοντάψει σε μια απίστευτη αποκάλυψη σχετικά με του δεσμού του με του Αλουμενάτι. Να. Και τι εννοώ. Σύμφωνα με την Αλτζαζίρα, η οποία είχε πάρει συνέδευση τότε από τον Μιτσοτάκη, έγραψε το εξή απίστευτο. αυτό και παραθέτω εδώ πιλάξει, τα λόγια του Μιτσοτάκη. Η πρώτη, α, α, παραθέτω επιλέξει τα λόγια της Al Jazeera. Η πρώτη πράξη του Μητσοτάκη ήταν να διοργανώσει ένα συνέδριο κόμματο για να αναμορφώσει το σύνταγμα της Νέας Δημοκρατίας και να, κάνει πιο, να το κάνει πιο πλουραλιστικό. Δεν θέλω ένα κόμμα στο οποίο κάθε άτομα, άτομο να κρίνεται, να κρίνεται, από το πόσο κοντά είναι στο, στους αλουμενάτι του κόμματος, δήλωσε πρόσφατα ο Μητσοτάκης. <laughs> δηλαδή τι πάει να πει αυτό το πράγμα Αυτή η λέξη υπάρχει στο λεξελόγιο Στο αμερικανικό ας πούμε αγλόφωνο λεξελόγιο Και χρησιμοποιείται α, είτε για πολιτικούς Είτε για λόγους που αφορούν στις μυστικές λέσχειες Είτε για πολιτικούς λόγους χρησιμοποιείται Είτε για λόγους που αφορούν α, τις μυστικές λέσχειες κτλ Κι όμως αυτή τη λέξη δεν την χρησιμοποιούμε ποτέ στην καθομιλωμένη ως ας πούμε αγγλόφωνη, ε, ως φυσικοί ομιλητές της αγγλικής γλώσσας σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο και μόνο για τους Λουμινάρι, για, τους, για τις μυστικές λάσκες. Άρα για τους λοιπόν, μασόνους, ο Μητσοτάκης, άρα λοιπόν ο Μητσοτάκης αποκάλυψε το Αλτζαζίρα πιο μέσο μας είπε ότι είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη Λουμινάτη σε ομιλία του, σε ναι. το, όταν είχε αναλάβει... είναι δημοσιευμένο αυτό το πράγμα σε σχέση με τον αυτό του και το κόμμα του. Και γιατί να επιλέξει μια τέτοια λέξη, διότι αυτή, αυτή τη λέξη την χρησιμοποιούν όλοι μόνο και μόνο για τους κακούς τους αλουμενάριοι, έτσι δεν είναι. Να. Ναι. ναι, έτσι Έτσι. Ε, είναι. μα για ποιο, λόγο Α... να, για ποιο λόγο όταν αρθρώνεις πολιτικό λόγο... Να χρησιμοποιήσει τη λέξη Illuminati. Και κάτι άλλο, Τζον, θέλω το σχόλιο σου. Κάθε... δηλαδή αφορά δηλαδή, τους πεφωτισμένους του πεφωτισμένου του κόμματο, αλλά χρησιμοποίησε στα αγγλικά ο Μητσοτάκη αυτή τη λέξη, στα αγγλικά Illuminati. Δεν είπε πεφωτισμένο στα ελληνικά. Mm. Δηλαδή, αυτό μιλούσε στα αγγλικά και μεταφράστηκε απευθεία στην ελληνική ω Λουμινάτη mm. όχι ω πεφωτισμένη. Ενώ δεύτερη, uh, στον δεύτερο ορισμό δηλαδή, της λέξεως, της ίδιας λέξεως, χρησιμοποιείται ως όρος για τα πολιτικά κόμματα, για τους πεφωτισμένους ενός πολιτικού κόμματος. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Άρα αυτή η λέξη έπρεπε να μεταφραστεί στα ελληνικά ως πεφωτισμένη του κόμματος, όχι αλλούμενάτη του κόμματος. Πάντω και παρόλα αυτά, αυτή, η λέξη, αυτή τη λέξη ηλumenάτη δεν την χρησιμοποιούμε εμεί οι Αμερικανοί ποτέ στην Ποτέ, μα ποτέ. Εκτό αν θέλουμε να αναφέθουμε σε κάποιε θεωρίε συνωμοσία. Αυτό είναι σημαντικό που μα λε τώρα. Φαλώδες. Αυτό που μα ναι. λε τώρα, γιατί εσύ μιλά και τα ελληνικά και τα αγγλικά και στι ΗΠΑ, είναι σημαντικό που μα το διευκρινίζει αυτό το ότι δεν χρησιμοποιείται ω λέξη. Στο λεξιλόγιο λέξη σα. Ναι, αλλά εάν ας πούμε μεταβούμε όλοι τώρα στο Facebook ή στο Instagram θα αρχίσετε να βλέπετε πολλές διασημότητες με το ένα μάτι τους να είναι μολοπισμένο, να είναι μελανό, να είναι τραυματισμένο ελαφρά κτλ. Αυτό το βλέπω συνέχεια τελευταίως, αλλά αλλά τελευταίως βλέπουμε και μερικά μεγάλα ελληνικά ονόματα να έχουν πάθει το ακριβώς ίδιο πράγμα. Γιατί όμω, αυτό είναι το ζητούμενο εδώ. Ναι, γιατί τόσα χρόνια δεν έχουμε δει καλλιτέχνε στην Ελλάδα που έχουν βίντεο κλίπ ή έχουν ε, άλμπουμ μουσικά και τα σχετικά που κάνουν τα σύμβολα τη θεότητα τη ε, σκοτεινή αυτή. Τα δάχτυλα ναι. κάποια δείχνουν πάνω, κάποια άλλα κάτω. Κλείνουν το ένα μάτι. Γνωστοί τραγουδιστέ, τραγουδίστριε στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώ. Αλλά γιατί το κάνανε αυτό, Μήπω καταλαβαίνουν Πλήρω αυτό που κάνουν, έχουν πλήρη γνώση, επίγνωση αυτού που κάνουν mm -hmm. στον εαυτό του και στο βρύτερο κοινό. Διότι αυτό που κάνουν έχει αντίκτυπο στο κοινό. Είτε το καταλαβαίνουν είτε όχι. Εγώ έχω γράψει μερικά πράγματα για αυτό το θέμα σύμφωνα με τι δικέ μου έρευνε. Υπάρχουν μερικοί που λένε ότι υπάρχει μια μυστική λέσχη του μαύρου ματιού στην οποία ανήκουν όλες τις μεγάλες διασημότητες, όλα τα μεγάλα πολιτικά νόματα. Μόνο μη μας, πισ, μη μας πιστικάουν ακριβώς αυτό το ζωντανό για να το κρατήσουμε, ναι. <laughs> ναι. Α, απλά σε γενικέ γραμμέ, αυτές οι λέσκες και αυτή η συγκεκριμένη λέσκη συνδέεται τόσο με το σκόλομπονς σκρανίο και οστά, όσο και με το άλσος της Βοημίας. Ναι. Παλαβε. Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι, την ώρα άνθρωποι που μειούνται σε αυτή τη μυστική λέξη, πρέπει να υποβληθούν σε μερικέ ωραίε, σε ζωικά, κρυφές κρυφέ ή αεροτελεστίε ή τελετουργικά, τα οποία περιλαμβάνουν εσκρά πράγματα. Μάλιστα. Α, αλλά αυτό το κάνουν, okay, το, το βιώνουν, α πούμε, αυτά τα μεγάλα ονόματα, προκειμένου δηλαδή να δείξουν πιο υπάκουα στους κρυφούς τους μάστορας Και στους επίσης... Στους... Επίσης... Ναι, δι' αυτό δέχονται, την ώρα δηλαδή τι, τι, κατά τη διάρκεια της μοιήσεως αυτών, δέχονται να βασίζονται και να κακοποιούνται και ούτε καθεξής, για να απο, αποδειχθούν ότι υπακούν στους μάστορες τους και ούτε καθεξής. Λοιπόν, α, αυτά όμως δεν τα λέω μόνο εγώ, αλλά άνθρωποι όπως η κυρία Άντζελε Νετζολή, η οποία το 1999 και σε μια στιγμή ειλικρίνεια, είχε πει ότι όσοι θέλουν να εξελιχθούν στι καριέρε του στο Hollywood θα πρέπει να κάνουν τέτοια πράγματα. Για yeah, φανταστείτε. Δεν χρειάζεται να πω να μπω σε λεπτομέρειε. Εσεί καταλαβαίνετε, ξέρετε τι εννοώ. Ναι. Ε, ξέρεις, με όλα αυτά πέφτει σαν ένα πέπλο στους ξύπνιους ανθρώπους όλο αυτό που τόσα χρόνια μας περάσαν για ανθρώπους που ήταν πολύ πετυχημένοι με τα πολλά λεφτά στο Hollywood Mm -hmm. και πώ γίνανε αυτοί και εγώ δεν μπορώ να γίνω και πετύχανε αυτοί. Και αν ακούσει τι ιστορίε του από το Σταλόνε, που και εμένα μου αρέσει το Σταλόνε, μεγάλωσα με τα Ρόκι, με τα Ράμπο, παράδειγμα τώρα. Ω βατζενεκερ mm -hmm. μεγάλωσα με τον εξωτερικό όπω πολλοί κόσμο. Και άμα του ακούσει. Πάντα θα πούνε ότι ξεκινήσαμε σε αυτοχόπεδα και αγωνιστήκαμε και... Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αν ψάξει. θα δεις ότι είναι μασόνια, α πούμε. Ναι. Άρα πέφτει, ε, ένα πέπλο, έτσι, πέφτει ένα πέπλο για τα πρότυπα και τα είδωλα αυτού του, του κόσμου ότι αυτοί υπογράφουν κάποια συμβόλαια για να αποκτήσουν φήμη και δόξα από ό,τι φαίνεται. Ναι, καλά. Όσον αφορά στον Σφόρτσενεγκρ, έχω μελετήσει μερικά πράγματα όσον αφορά στο δικό του υπόβαθρο ας πούμε και αυτός από ό,τι φαίνεται έχει γαλάζιο αίμα κατάγετα από μια βασιλική οικογένεια της Αυστρίας. Α, αλλά γιατί όμω αυτέ οι μεγάλε διασημότητε και mm. μεγάλα πολιτικά ονόματα εμφανίζονται που και μου με το ένα μάτι είτε κλειστό είτε μαυρισμένο, μολοπισμένο κτλ. Έχω, έχω δώσει μερικέ εξηγήσει για όλα αυτά στο άρθρο μου, το Μάλιστα. οποίο μπορείτε να το βρείτε στο site μου, στα απόκλειστικά άρθρα του site μου. Ή βρείτε με στα social media ω John Κουντούρη, με λατινικού στο Facebook και εκεί θα βρείτε όλε τι αναρτήσει μου για όλα αυτά. Μάλιστα. Uh, Υπάρχουν μερικές ερευνητέ uh, που έχουν uh, ήδη δώσου, δώσει εξηγήσεις όλα αυτά και λένε ότι όλα αυτά σχετίζονται με τον, uh, πώς το λένε, Αιγύπτιο θεό Όρο, τον ουράνιο θεό του Γερακιού. Διότι, uh, σύμφωνα με την Αιγύπτιακη μυθολογία, ο χώρο χάνει το ένα μάτι του σε μία μάχη, μάχη με τον Σέτ. Uh, Σέτ, νομίζω το λέω σωστά στα ελληνικά. στα αγγλικά, Σέτ η uh, SET, e t στα αγγλικά. Αυτή είναι μια αλληγορία του ήλιο βασιλέματο σε ζωικά. Όταν λοιπόν ο Σετ βγάζει το μάτι του όρου, σημαίνει ότι ο ήλιο έχει κατέβει στον άδη. Θα μπορούσε ο μόλοπς, ο μόλοπας του αριστερού ματιού να είναι ένα νεύμα γι' αυτό, ίσω. Uh, Στου εσωτερικού κύκλου, το μαύρο αριστερό μάτι, είναι το μάτι της νυχτός, το φεγγάρι. Αντίθετα, το λευκό, το δεξί, είναι το μάτι της ημέρας, ο ήλιος δηλαδή. Κατά κανόνα, το δεξί μάτι αντιπροσωπεύει το καλό, ενώ το αριστερό μάτι θεωρείται κακό. Αλλά, άμα δείτε το άρθρο μου, θα δείτε και τον Παύλο και τον κύριο Σόλτς να καλύπτουν το ένα μάτι του, αλλά ο Σόλτ καλύπτει το δεξί, ενώ ο Παύλο το αριστερό. Η uh, μάλλον το αντίθετο, το ακομπερδωμένο. Ο Παύλο καλύπτε, δηλαδή άμα αντικρίζει τον Παύλο ο καλύπτε, το αριστερό δηλαδή, το δεξί μάτι, Ο Παύλο στο αριστερό και ο, ο Σόλτ σόλ στο δεξί. Στο αριστερό. Mm. Mm. Ναι. Uh, λοιπόν, uh, έχω αναφερθεί επίση στου ναίτε υπόπτε σε σχέση με αυτό το θέμα. Που είναι οι αρχικοί πειρατέ που είχαν το μεγαλύτερο ναυτικό στόλο σε όλο τον κόσμο κατά την uh, μεσ, μεσαιωνική επο, ε, εποχή. Uh, αυτοί είχαν υιοθετήσει τον συμβολισμό του mm -hmm. μονόφθαλμου. Οι πειρατέ είναι γνωστοί για το ότι μπορούν φορούν ένα έμπλαστρο στο ένα τους μάτι και αυτό κάνει ο πρίγκιπας. Βάλαβες. Ναι. Uh, πέταξε, ο πήγαινο Παύλο πέταξαν επίση. Πετούσαν επίση. Μια σημαία του κρανίου και των Οστέων. Ναι, ναι. Που αποκαλύπτει την πίστη του στο θάνατο. Και αυτή τη σημαία την έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ. Διαγρονικά, έτσι δεν είναι. Υπάρχουν επίση. Μερικοί που λένε ότι uh, αυτοί εμπλεκόντουσαν. Είναι πιθανό αυτοί να εμπλεκόντουσαν. Σε ένα απόκριφο τελετουργιό το οποίο σηματοδοτεί ότι είναι οπαδί του Αιωσφόρου κτλ. Ναι. Um, τώρα βγάτε τα δικά σας συμπεράσματα. Για μένα είναι ολοφάνερο αυτό που γίνεται εδώ, διότι μιλάμε για μεγάλα ονόματα, είτε ελληνικά είτε όχι, τα οποία εμφανίζονται συνέχεια, έτσι, είτε να καλύπτουν το όνομάτι, είτε να έχουν το όνομάτι του uh, μαυρισμένο και ούτε κάθε εξή. Τυχαίο αυτό. Όχι, δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Από ένα σημείο και μετά, όταν τόσα χρόνια έχουμε δείξει μαζί και με του Ράσιαν Βίτ τόσου διάσημου από το Will Smith Έλληνε διάσημου, ξένου, τραγουδιστέ, mm -hmm. οποίους να κάνουν αυτό. Έχουμε δηλώσει του από τράπερ, ράπερ, εκεί που λένε αυτού στην Αμερική, από ηθοποιίνε οι οποίε δεν, δεν, τραβήξαν τόσο, που λένε ότι μα έβαλαν να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο. Mm. Κάποιοι το υπέγραψαν. Τη λέει την να λέει ότι μετάνιωσα που υπέγραψα ένα συμβόλαιο με του Ιλουμινάτη. Την Αντζελίνα Τζολί. Τόσου και τόσου yes. έχει αποκαλύψει, αποκαλύψει εσύ πόσου. Όχι, δεν είναι τυχαίο γιατί τα στοιχεία είναι μπροστά στα μάτια μα. Ναι, εγώ έχω γράψει μερικά άρθρα και για τον τέο βασιλιά τη Ελλάδα, τον Κωνσταντίνο, όπου ανα... αποκαλύπτω α, το γεγονό πω ήταν μέλο ενό μεγάλου μασονικού τάγματο. Χρόνια. Mm. Και αυτό φαινόταν συνέχεια στο πίσιμο, ο πίσιμο προφίλ του στο Facebook. Το οποίο προφίλ το διαχειριζόταν ένα υποστηρικτή υποστηρικτής του κτλ. Αλλά όταν όμω εγώ πρώτα αποκάλυψα όλα αυτά, μετά από λίγο καιρό, τι συμβαίνει, τι σημαίνει, μα α, αυτή η αναφορά στο γεγονό ότι ανήκει σε ένα μασονικό τάγμα του Αγίου Κωνσταντίνου, που ιδρύθηκε κάπου στην Ευρώπη το 1870, αν δεν κάνω λάθο, μετά αυτό το, αυτή την αναφορά την καταβάσανε από το επίσημο προφίλ του στο Facebook. Γιατί να το κάνουν αυτό. Είναι επειδή αυτό ήταν πάρα πολύ επιβαρυντικό. Λοιπόν, θα σας βρω τώρα, θα σας δώσω τώρα α, το όνομα, διότι είναι πολλά τα μασόνικα τάγματα, όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη, ναι. και φίλες και φίλοι. Α, του, α, λοιπόν, α, στο άρθρο μου για αυτό το θέμα, έχω αναφερθεί σε αρκετά τάγματα, στα οποία άνοικε ο Βασιλιάς. Είναι... Uh, το αυτοκρατορικό Κωνσταντίνιο τάγμα του Αγίου Γεωργίου mm -hmm. που ιδρύθηκε το 1800 και στο άρθρο μου είχα αναφέρομαι σε ένα συγγραφέα okay, Άγγλο ονόματι Δημήτριος Ροδο, Ροδοκανάκης ελληνικής καταγωγής ο οποίος το 1870 uh, εξέδωσε ένα βιβλίο με ακριβώς, αυτόν αυτό τον τίτλο, το αυτοκρατορικό Κωνσταντίνο τάγμα του Αγίου Γεωργίου. Και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι, σε αυτό το τάγμα mm -hmm. λοιπόν άνοικε ο τέος Βασιλεύς της Ελλάδος. Mm -hmm. και, τα λοιπά, και τα λοιπά Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο ΣΕΜΟ μου. Εν τω μεταξύ, σήκωσα τώρα πριν από λίγο ένα συγκλονιστικό βίντεο με έναν αναλυτή, ενό πολύ γνωστού αμερικανικού περιοδικού, ο οποίος ε, είναι ε, πολύ γνωστός Συγγραφέα και αναλυτή, ο Άλεξ Νιούμαν, ο οποίο είπε ότι οι BRICS mm. ουσιαστικά παίζουν το ρόλο για την εγκαθίδρυση μια νέα τάξη πραγμάτων. Mm. Μην σα παραμυθιάζουν, λέει. Ναι, έτσι ακριβώ. Και οι δυνάμει που ελέγχονταν του BRICS ελέγχονταν και το Δόλτινη Τάφ και τα λοιπά. Μιλάμε για του συνήθει ύποπτου. Ρόθτιο, ντροχόφερ και όλα αυτά. Όλα αυτά τα είχε αποκαλύψει εγώ πριν από 5-6 χρόνια. Και. <laughs> Ότι, και ότι το Δαλτινή εκείνη την εποχή, το 2018, οπότε ε, είχε αρχίσει να αυξάνεται σε μέλη ε, η οργάνωση BRICS. Ε, είχα αποκαλύψει ότι ε, οι χώρες BRICS είχαν αρχ... ξεκινήσει μια συνεργασία τόσο με το Δαλτινή Ταφ όσο και με την ίδια την Goldman Sachs, τη γνωστή τράπεζα. Ναι. Άλβες. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή... Νόμιζα ότι οι χώρε BRICS θα απέφευγαν μια τέτοια ας πούμε, συνεργασία με του χρηματοοικονομικού καταστροφεί τη Ελλάδο και όλο του κόσμου εδώ που, εδώ που τα λέμε. Mm -hmm. Λάθο, μέγα. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε τώρα στο θέμα του Ερντογάν. Γιάννη, ε, Καταρχάς αυτό που κυριάρχησε μεταξύ των άλλων. Και μέχρι και αυτή τη στιγμή το συζητάνε και σε εκπομπέ στην Αθήνα και σε site και γενικότερα το αναδεικνύουν, ήταν η υπόκληση του Γεραπετρίτη <laughs> ε, στον, ε, την ώρα που πήγαινε να μπει ο Ερντογάν με τη Σακελαροπούλου. Και ρώτησαν τον Γεραπετρίτη, τον έβγανα και σε εκπομπέ, και είπε ότι υποκλήθηκα, λε, στην πρόεδρο τη Δημοκρατία και όχι στον Ερντογάν. Ε, και βέβαια είχαμε και την, την υπογραφή συμφωνία με τον Μητσοτάκη για φιλίε και τέτοια. Τώρα. Δεν ξέρω. Οι Τούρκοι ζητάνε πράγματα. Έχουν ήδη γίνει κάποια πράγματα. Δεν προχωρούν κάποια εξοπλιστικά από εδώ από εκεί και όλα αυτά με φόντο το ότι οι Τούρκοι ζητάνε την αποστρατικοποίηση, έτσι. Υπάρχουν φωτογραφίε, άλλε φωτογραφίε που να δείχνουν τον, την πρόεδρο τη Δημοκρατία δίπλα στον Ερδογάν εκείνη τη στιγμή. Ε, ο, βασικά όχι. Η φωτογραφία που έχει απαθανατιστεί είναι ότι την ώρα που μπαίνει ο Ερδογάν κάνει υπόκληση ο Γεραπετρίτη. Ναι, ήταν ολοφάνερο αυτό που γινόταν. Αλλά, απλά, ε, υπάρχει άλλη από τη οπτική γωνία μια άλλη φωτογραφία που μπορεί να μα αποδείξει αυτό που ισχυρίζεται τώρα ο Γεραπετρίτη. Ναι, κάποιοι είπαν ότι είναι δικαιολογίε του Γεραπετρίτη. Έτσι, γράφουν και κάποια site. Ναι, αλλά. που είναι η αποδείξη για αυτό που λέει τώρα, που ισχυρίζεται. Πουθενά. Διότι είναι ολοφάνερο πω το κεφάλι του. Ε, κατευθυνόταν προς την κατεύθυνση του mm -hmm. Ε, Εσύ τι βλέπεις τώρα, γιατί αυτή είναι όλο χαμόγελα η κυβέρνηση και γενικότερα. Είναι ναι. μέσα χαμόγελα, μεγάλη επιτυχία, λέει, υπεγράφει και ένα συμφωνητικό, και συμφωνητικό ειρήνης φιλίας λέει, και συνεργασίας, να το σεβαστούν και οι Τούρκοι λέει, άμα okay. θέλουν το σέβονται βέβαια. Και όλα yeah. μέλη γάλα και τόσα χρόνια που έχουν την υποχωρητικότητα ως πολιτική, εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια με τη μεταπολίτευση στην Ελλάδα, είναι συνέχεια να υποχωρούμε. Και το έχουν βαφτίσει οι πολιτικοί μα, ανεξάρτητα ποιο είναι στην εξουσία, Τσίπρα, Μητσοτάκης, Άμαρθι και ο Κασελάκη μετά. Αυτοί το βαφτίζουν και επιτυχία. Δηλαδή υποχωρούμε με του Τούρκου συνέχεια και αυτοί το βαφτίζουν και επιτυχία αυτό. <laughs> <laughs> ναι, ναι, μεγάλη επιτυχία. Διότι μιλάμε εδώ για την σταδιακή εκχώρηση των εθνικών μας δικαιωμάτων στους Τούρκους. Αυτό συμβαίνει και αυτό το έχει αποκαλύψει πολλές φορές και περιτρανός η, η γνωστή δικηγόρος στην Ελλάδα, η κυρία Ελένη Μαρούπα, η Ρίνη, συγγνώμη, η Μαρούπα, η οποία σε μια πρόσφατη συνέδοξη αποκάλυψε για μια ακόμη φορά όλα αυτά και με στοιχεία... Α, και είπε ότι αυτά τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνη από αυτά θα βγουν θα βγει μια μεγάλη α, α, παραχώρηση εθνικών δικαιωμάτων που θα συμπεριλαμβάνει τόσο παραχωρήσει στο Αιγαίο όσο και άλλε πράξει εθνική προδοσία, άλλες πράξεις εθνικής προδοσίας α, όπως α, όσον αφορά στο Αγιό και όσον αφορά δηλαδή, άλλα κρίσιμα εθνικά θέματα, δεν θυμάμαι ακριβώ τι έλεγε ακριβώ. θα, τη βγάλω τη Αποδεικνύεται από το γεγονό όσον αφορά στην Χάγη, στο δικαστήριο τη ναι, Τη Μαρούπα θα τη βγάλω γιατί είναι και φίλη μου. Ναι. Ναι, συνέχισε, Τζον, συνέχισε. Έλα, πε μου. Για πες. Όχι, λέω συνέχιση τη μαρούπα. Λέω θα τη βγάλω και στην εκπομπή και εγώ, ίσω και αύριο, για να μα πει και για αυτά που λε. Ναι. Α, ναι. Απλά μιλάμε α, για το ξεπούλημα του Αιγαίου και την εκχώρηση τη εθνική κυριαρχία τη Ελλάδα σε αρκετά θέματα. Τα γνωστά θέματα. Γι' αυτό συζητήθηκε σήμερα το μεταναστευτικό μεταξύ Ερδογάν και του Μητσοτάκη κτλ. κτλ. Αλλά νομίζω ότι αυτό το θέμα το έχουμε ήδη εξαντλήσει πάρα πολλέ φορέ στι εκπομπέ μα. Νομίζω ότι είναι ολοφάνερο αυτό που γίνεται εδώ. Α, και ο Ερδογάν θέλει επίση την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών κτλ. Όλα αυτά, φίλε και φίλοι, συζητήθηκαν σήμερα μεταξύ των δύο πολιτικών ανδρών αυτών. Και με λίγα λόγια αφορά εσχάτη προδοσία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ξεξηκώνονται οι Έλληνε όταν βλέπουν τέτοια πράγματα μπροστά στα μάτια να, να γίνονται ανοιχτά στο φω. Αυτό είναι εντελώ όχι μόνο απαράδεκτο, είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, υποδεχόμαστε, υποδεχτήκαμε με, τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα μα, τον Ερδογάν μαζί με όλη την συνοδεία του ή μάλλον κουστοδία του κτλ. Έλεω δηλαδή. Σωστό <Σουστά> <Σουστά> αυτό. Ναι. <Σουστά> <Σουστά> Και όσον αφορά στο ποιο. Και του πραγματικά κάνουμε και υποκλήσει τώρα. <χι> ναι. <χι> Μιλάμε τρέλα. Ναι, μεγάλη τρέλα. Όσον αφορά στο ποιο πραγματικά είναι ο Ερδογάν, έχω γράψει ένα άρθρο για αυτό το θέμα. Και μπορούμε να το συζητήσουμε αν μπορούμε. Ναι, για πε μα. Ναι, ο Ερδογάν. Φίλη, πριν από μερικά χρόνια, το 2016, παραδρε... παραβρέθηκε σε μια μεγάλη ε, ε, δεξίωση, πολιτική συνάντηση, θα έλεγα, στη Νέα Υόρκη. Όπου α, έδωσε το παρόν τόσο ο Ερδογάν, όσο και ο Χένρι Κίσιντζερ, καθώ και μέλη τη οικογένεια Ρόθτσιλ. Για φανταστείτε, επίσης, α, υπάρχει επίση ένα βίντεο στο YouTube, όπου δείχνει τον Ερδογάν να υποκλίνεται στου Ρώσου και να του φυλάει το χέρι. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο YouTube και στο επίσημο site του Ερδογάν. Όλα αυτά τα έχω δημοσιεύσει σε ένα άρθρο που είναι αναρτημένο στο δικό μου site. Α, τώρα, α, αλλά για να επεκταθούμε όμω λίγο σε αυτό το θέμα, α, πρέπει εμεί επίση να συζητήσουμε όλου του δεσμού που έχει ο Ερδογάν τόσο με το Ισραήλ όσο και με τη διεθνή σειόν γενικότερα. Mm -hmm. Διότι, ναι, μεν αυτό κόπανε σε εισαγωγικά το Ισραήλ για τη Γάζα, έτσι δεν είναι, αλλά από την άλλη. Uh, υπάρχουν μερικέ ενδιαφέρουσε, να πούμε το λιγότερο, αποκαλύψει τον ίδιο και τους δεσμούς του με την διεθνή Σιόν. Uh, ο Ρέδογκαν, και φίλοι, uh, έχει, όταν έρχεται στι Ηνωμένε Πολιτείε, συναντιέται πρώτα με μεγάλε uh, σιωνιστικέ οργανώσει και μετά με οργανώσει άλλων εθνών. Uh, και αυτό το έκανε την τελευταία φορά που ήταν στη Νέα Υόρκη το 2019. Οπότε συναντήθηκε με μια κορυφαία ραβινική οργάνωση και του ζήτησε βοήθεια άκουσον άκουσον προκειμένου να uh, προωθήσει την ατζέντα τη Τουρκία προ uh, την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, προ την κυβέρνηση του Τραμπ. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην απόκτηση των F-35. Ναι. Δηλαδή, θεώρησε αναγκαίο να uh, ζητήσει από τη συγκεκριμένη ρεβινική οργάνωση προκειμένου δηλαδή να βρει χάρη από το Τραμπ και τα λοιπά σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Ο Ερδόγαν έχει συναντηθεί επίση με τη μεγαλύτερη εβραϊκή οργάνωση των Ηνωμένων Πολιτειών την Anti-Defamation League δηλαδή την, την uh, συνάσπισμο κατά της Ναι. Η οποία είναι πολύ ισχυρή και ισχύει μεγάλο έλεγχο uh, σε αρκετές τομείς της κοινωνίας μας και ούτε καθεξής Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, πάρα πολύ αποκαλυπτικό α, και όχι μόνο αυτό, προδίδει α, ας πούμε επίσης, το γέννος δηλαδή πως ο Ραδγάν συναντήθηκε μαζί τους προδίδει την δίθεν ας πούμε για νέα στάση που έχει δείξει τελευταίως προς το Ισραήλ σχετικά με την Κάζα διότι η συγκεκριμένη οργάνωση Uh, ο συνασπισμό κατά τη δυσφημίσεω. Uh, είναι δηλαδή μεγάλο υποστηρικτή του Ισραήλ, για ευνόητου λόγου. Uh, ο Ερδογάν, uh, όταν ήταν στο Πανεπιστήμιο, uh, είχε mm. μερικού συμμαθητές, καλού συμμαθητές. Uh, ένα από αυτού ήταν ο Ραφαέλ Σαντί, εβραϊκή mm. καταγωγή, και ήταν φιλαράκια για ένα μεγάλο διάστημα. Uh, και ο Ερδογάν είναι φωτογραφισμένο μαζί του στο διαδίκτυο. Uh, ο Ερδογάν, όταν ήταν ο πρωθυπουργό τη Τουρκία από το 2003 μέχρι το 2014, βοήθησε το Ισραήλ να uh, 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 εκτελέσει τι αποστολέ τη, τι επιχειρήσει τη, στη Μέση Ανατολή. Μιλάμε για την γνωστή Αραβική Άνοιξη. Uh, Επίση. Uh, ο Ροδόγαν έχει υποστηρίξει το Ισραήλ ώστε να γίνει μέλο uh, μια μεγάλη uh, διεθνού οργανώσεω για τον εμπόριο. Νομίζω ότι έχει σχέση με, την, uh, με τον ΟΙΕ. Oh yeah. mm -hmm. Υποστήριξε το Ισραήλ να γίνει μέλο του Οργανισμού Οικονομική Συνεργασία και Αναπτύξεω. Ο Ροδόγαν επίση βοήθησε το Ισραήλ να γίνει de facto μέλο. Άκουσε, 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 παιδιά του ΝΑΤΟ. Αυτό το έχουν σχολιάσει αρκετοί τουρκικοί, πρώην τουρκικοί και νυν πολιτικοί, τουρκικοί, συγγνώμη, Τούρκοι πολιτικοί εδώ και χρόνια. Ναι. Ο Ερδογάν έχει επί, επίσης επενδύσει πολλά λεφτά, πολλές τουρκικές λίρες, σε, σε συμβάσεις συμβάσει mm. με το Ισραήλ που αφορούν δηλαδή Ισραήλινες εταιρείε mm -hmm. που αφορούν τα εξοπλιστικά ναι, πάρα πολλά όλα αυτά. Uh, ο πρώην πρωθυπουργό τη Τουρκία, Ερμπακάν, er νομίζω το λένε, Ερμπακάν, er ισχυρίζεται ότι ο Ερδογάν κάνει πω είναι, όπω δείχνει μια σκληρή γραμμή προ το Ισραήλ, ναι. ενώ στην πραγματικότητα εξαπατάει του πάντε στην uh, Τουρκία. Κάλβε. Μάλιστα. Uh, Οπότε είναι, λίστα, πράκτορας, δηλαδή είναι, είναι πράκτορας, δείχνουν τα στοιχεία των σιωνιστών δηλαδή. Ναι, η, η λίστα είναι μακρά. Αυτό θέλω να σας πω. Και σαν να μην έρθω όλα αυτά, όταν αυτός ξεκίνησε την πολιτική του εκστρατεία πριν 20 χρόνια, ξέρετε με ποιον μεγάλο επενδυτή συναντήθηκε πρώτα, προκειμένου δηλαδή να πάρει υποστήριξη από αυτόν. Μα με τον ίδιο τον Γιώργη, τον Σόρος βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είχε γίνει μεγάλο θέμα εκείνη την εποχή. Mm -hmm. Και αυτό το θέμα το έχουν θίξει διαχρονικά οι πολιτικοί αντίπαλοι του Ερδογάν στην Τουρκία. Mm -hmm. Ναι, με τον ίδιο τον Τζόρτσον Σόου. Ναι, δηλαδή αυτό μα κοροϊδεύει ψηλό γαζί, ανοιχτά Και σαν να μην έχω όλα αυτά, αυτό όταν πρώτο έγινε πρωθυπουργό, ξέρετε πού πήγε, Α, σε ποια χώρα πήγε πρώτα προκειμένου να προσκυνήσει. Στου Αγίου Τόπου, βεβαίω, βεβαίω, εκεί σε, σε εκείνη το μεγάλο μνημείο του ολοκαυτώματο. Τι ωραία, τι καλά. Εκεί πήγε. Όπω όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί, όλων των χωρών του κόσμου. Εκεί Εκάλλα, ήταν... Και καλά, και και οι δικοί μα εδώ βάζουν και το κοιπά και απαγγέλνουν και στίχου από την τώρα και τα σχετικά. Ναι, υπάρχει επίση και πριν ξεχάσω. Περίμενα να, σας το βρω. Υπάρχει επίση, mm. όπως σας είπα πριν... Αλλά ό, εγώ δεν, δεν έχω, τον Ετανιάχου Ετανιάχου δεν έχω δει ποτέ τον Νετανιάχου Δεν έχω δει ποτέ τον Νετανιάχου ή τον Ερντογάν να βάλουν τσαρούχια, ας πούμε, όταν έρχονται στην Ελλάδα. Πώς, οι δικοί μας τον Κιπά το βάζουν όμως. Ναι, αλλά Ερντογάν, προσέξτε, ο Ερδογάν δεν μπορεί mm. να το κάνει αυτό ευθαρσός για ευνοή τους λόγους. Εν τω μεταξύ ο Ερδογάν άμα βλέπατε... Διότι, mm. διότι πρώτα απ' όλα αυτός αντιπρο, ο, ο, αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο μπλοκ φανατικών μουσουλμάνων όλη τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο τη Ιουρκίας αλλά όλη τη Μέση Ανατολή. Άρα εάν εμφανιζόταν έτσι φορώντα το κυπά τότε θα στρέφονταν όλοι οι μουσουλμάνοι εναντίον του. Ναι. Mm. Ναι. Mm. Γι' αυτό mm. το παίζει mm. σοφά το παίζει σοφά σχετικά ρόδι με αυτό το θέμα. Α, αλλά οι πράξει όμω, οι πράξει υποστήριξη που έχει δείξει προ Εδώ διαχρονικά, τον προδίδουνε. Είναι ολοφάνερο αυτό το πράγμα. Και αυτέ οι πράξει uh, που έχει κάνει ο Ερδογάν εδώ και χρόνια υπέρ του Ισραήλ είναι ολοφάνερε. Και αυτέ τι πράξει τι έχουν ασχολιάσει και uh, Τούρκοι πολιτικοί, καθώ και πολιτικοί άλλων χωρών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, ο Ερδογάν λέει ο πρώην υπουργό οικονομικών της Τουρκίας, ο κύριος Σενέρ, Σενέρ, Abdullatif Σενέρ, ο Ερδογάν λέει προσπαθεί να ακούγεται μουσουλμάνος όταν στην πραγματικότητα είναι εβραϊκής καταγωγής. Έτσι είπε αυτός ο άνθρωπος, δεν τα λέω εγώ. Αυτό είχε μεγάλη θέση στην uh, κυβέρνηση από το 19... Ήταν ο Υπουργό Οικονομικών μέχρι το, από το 1996 μέχρι το 1997 και ο αναπληρωτή πρωθυπουργό από το 2002 μέχρι το 2007 mm -hmm. επί Πρωθυπουργού Ερδογάν. <laughs> δηλαδή, Αυτό ήταν στέλεχο τη Πρωθυπουργία του Ερδογάν. Βάλλοντα. Mm -hmm. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, διότι υπάρχουν και άλλοι που έχουν γράψει βιβλία για το Ρεγάν λέγοντα ότι αυτό είναι κρυπτο. Um, Don Mess. Don Mess, ναι. Ναι, ισχύει ναι. αυτό. Αυτό ισχύει. Και ένα. Ναι, ένας γνωστός, Ισχύει ε, ότι ε, είναι σοβα... και μασόνο ε, και είναι και σε γνωστή μασονική στο Άιορντογάν. Ναι. Α, έχω γράψει αρκετά άρθρα αυτό το θέμα. ένα από αυτά είναι Τουρκία ο πιστό δούλο τη διεθνισιών, η μεγάλη συνωμοσία και των δύο ει βάρο τη Ελλάδο. Και σε αυτό αναφέρομαι σε μερικές παλιέ δηλώσει τουρκικών αξιωματούχων που παραδέχονται όλα αυτά. Τα είχαν παραδεχθεί όλα αυτά σε μεγάλε εφημερίδε πριν από τουλάχιστον 100 χρόνια. Παραδείγματο, ένα Τουρκός ονόματι Ραφίκ είπε στην γαλλική εφημερίδα Le Temps το 1908 λέει ότι είναι αλήθεια ότι δεχόμαστε υποστήριξη από την ελεύθερη Μασονία και ειδικά από την Ιταλική Μασονία οι δύο Ιταλικές Στοές της Θεσσαλονίκης Μασεντόνια Ριζόρτα και Λεμπορ Ετ Λουξ έχουν προσφέρει ανακτήμητες υπηρεσίες και έχουν γίνει καταφύγιο για εμάς. Um, και όχι μόνο. Α, υπάρχουν και άλλε εξίσου αποκαλύπτικες. Λοιπόν, υπάρχει επίση ένα άλλο ο οποίο λέει. περίμενα να σα τα βρω, διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το 1891 σχηματίζεται μια πολιτική ομάδα από τον που ονομάζεται η Επιτροπή τη Ενώσεω και τη Προόδου, που αργότερα ονομάστηκε η Νεότουρκη. Τη ομάδα ηγείται ο Αβραϊκή Καταγωγή, μασόνο, Καρούτσο, Εμμανιούλ Καρούτσο, με τη βοήθεια των Ρόθτσιλτ. Οι νέο-Τορκοί, οι οποίοι είναι όλοι εβραϊκής καταγωγής, αλλά δεν το λένε, και οι υπάλληλοι του σιωνισμού uh, επαναστατούν το 1908 εναντίον του Σουλτάνου Βίθεν για να εξυγχρονίσουν και να ανανεώσουν την ετοιμόρροπη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι. Αυτό είναι από το βιβλίο του Διόδωρου Ράμου με τίτλο Ισίων κατά του Σιωνισμού. Ισίων κατά του Σιωνισμού, uh, μια Ελληνο-Ορθόδοξη uh, κριτική εναντίον τη αόρατη διδακτορία των Σιωνιστών κτλ. Uh, αλλά πριν από πέντε χρόνια είχα βγάλει ένα. Εξίσου αποκαλυπτικό, ακόμα πιο αποκαλυπτικό, άρθρο αυτό το θέμα με τίτλο Να nah, nah, γιατί οι ΙΠΑ δεν μπορούν να πούνε όχι στην Τουρκία. Ελέγχονται οι, οι, οι ίδιε από την τουρκική μασονία. Και εκείνη η εποχή είχα σκοντάψει σε ένα παλιό μυστικό υπόμνημα τη CIA που αποδεικνύει ακριβώ αυτό. Ναι, τη CIA, ναι, σωστά, ακούσατε. Uh, και σε αυτό το υπόμνημα uh, τη CIA μα, μαθαίνουμε πω υπάρχει ένας γνωστός Αμερικανός uh, χριστιανός ποιμένας και ερευνητής uh, ονόματι uh, δεν θυμάμαι το, το όνομα του uh, Fred Springmeier είναι γνωστό αυτό εδώ είναι, είναι σαν τον Tex Mars ήταν mm -hmm. φίλος και συνεργάτη του Tex Mars χρόνια και σε αυτό το υπόνοια τη ιδεία βάζουμε οι πληροφορίες μας προέρχονται όσο uh, ο από το κορυφαίο βιβλίο Οι γραμμέ αίματο των Ολουμενάρι του γνωστού χριστιανού λογίου και ιστορικού Φρετ Σπρίγκμαρ. Αυτά τα γράφω εγώ. Που είναι ένα από του μεγαλύτερου συγγραφεί και ιστορικό που έχουν uh, βγάλει εδώ και παραπάνω από. Που έχουν βγάλει εδώ και χρόνια πάρα πολλά. Πάρα αποκαλύψει για τη νέα τάξη πραγμάτων κτλ. Λοιπόν, αυτό για μένα είναι πάρα πολύ απο, αποκαλυπτικό για το γεγονό πω υπάρχουν ε, μερικοί καλοί εκεί στη CIA που ήθελαν δηλαδή, να αποκαλύψουν αυτά τα πράγματα στο κοινό. Το συγκεκριμένο όμω υπόμνημα ε, πρώτο εκδόθηκε τη δεκαετία του 1990, αλλά το αποχαρακτήρισαν πριν από περίπου 10 χρόνια. Κατάλαβε. Και αναφέρονται, μάλιστα η πράκτοση αναφέρονται σε αυτόν τον χριστιανό ερευνητή, ο οποίο λέει πω υπάρχει μια μεγάλη μασονική στοά τη Τουρκία, τη μεγάλη στοά τη Αποανατολή, η οποία διαφύνει κρυφά τι ΗΠΑ και άλλε χώρε. Μην σα φαίνεται όμω εξωπραγματικό αυτό το πράγμα, διότι α, εδώ στι Πολιτείε έχουμε του Σhriners. Shriners, τους Shriners του ξέρουμε εμεί όλοι. Okay. Οι Shriners. Ποιοι είναι αυτοί οι Shriners, είναι αυτοί οι uh, μασόνοι που περιφέρονται, δηλαδή που εμφανίζονται με τουρκικέ στολέ. Uh, εμφανίζονται να φοράνε το τουρκικό φεζ. Πώ το λένε θα λέτε, το. Αυτό το φερετζέ. Το φερετζε. Το φερετζέ. Το φερετζέ. Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, αλλά ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι αυτοί, είναι όλοι κρύπτο, μυστικοί μουσουλμάνοι, οι οποίοι ανήκουν, στο σέκτο ενός, ανήκουν σε ένα αποκρυφιστικό σέκτο του Ισλάμ, που αφορά την παράδοση α, της σφαγής των χριστιανών από τον Μωάμεθ. Άρα, α, ο, όποιος εμφανίζεται να αφορά αυτό το, το συγκεκριμένο στολί και καπέλο, Δηλαδή ανήκει δηλαδή σε αυτό το σεκτο του Ισλάμ. Και υπάρχουν πάρα πολλοί Αμερικανοί πολιτικοί εδώ στι Ηνωμένε είτε είναι Μουσουλμάνοι, είτε Χριστιανοί κτλ., που ανήκουν στο συγκεκριμένο σεκτο. Το οποίο σεκτο δηλαδή διευθύνει τι Ηνωμένε Πολιτείε πίσω ναι. από τα παρασκήνια. Αυτό θέλω να σα πω και αυτό αποκαλύπτει. Α, ο κύριο Φρέτ Σπίγκμαρ, σύμφωνα με αυτό το αποχαρακτηρισμένο από τη CIA, Uh, υπόμνημα και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό είναι απίστευτο. Yeah. δηλαδή αυτή η ιστορία τη λένε τη μεγάλη ιστορία uh, της Μεγάλης Ανατολής, mm -hmm. της Μεγάλης Ανατολής. Ναι, άρα αυτό σημαίνει uh, πως η Μασονία διευθύνει και okay, ελέγχει και τον Σιωνισμό αλλά και τον Ισλάμ. Mm -hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Mm -hmm. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο, Τζον, με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει πολλά στοιχεία και για το όλο εκεί σκηνικό στο Ισραήλ. Θα τα πούμε από εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ και όλου του φίλου μα ακροατέ. Και αν θέλετε να βρείτε περισσότερα μεταβείτε στο site μου, στα ελληνικά, ελληνικά ναι τώρα, αν δεν καταλαβαίνετε από αγγλικά. Στα αγγλικά, greeknewsondemand.com και βρείτε μα στα social media ω John Κοντούρη με λατινικού διότι βγάζω σε καθημερινή βάση πάρα πολλέ τέτοιε αποκαλύψει. Μπα και ξύπνιση τελικά ο λαό μα. Και μην, ξεχνά, μην ξεχνάμε επίση, πω uh, πριν από τέσσερα χρόνια, ακριβώ τέσσερα χρόνια, το πίσιμο φερέφωνο του Ερδογάν έγραψε το εξή απίστευτο, το οποίο, στο οποίο δεν έδωσε προσοχή καθόλου ο Μιτσοτάκη τόσο προδοτικά. Τι είπε, Μετά τη Συρία έχουν σειρά Αιγαίο και Κύπρο. Μούγκα στη Στρούγκα ο Μιτσοτάκη. Κανεί δεν ασχολήθηκε με αυτό. Και οι Τούρκοι συνεχίζουν να μα απειλούν και η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει απολύτω τίποτα, διότι όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα για την παραχώρηση του Αιγαίου και τη εθνική κυριαρχία μα κτλ. Ήταν, ήταν ήδη προ, προκαθορισμένα εκ των προτέρων. Γι' αυτό. Γιάννη, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλό ξημέρωμα. Γεια σα, σα ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σα.